Επιτρέψτε μου για 30 δευτερόλεπτα μία παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ σύνηθες όταν έρχεται η πολιτεία να ρυθμίσει μία αγορά και κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα θίγονται, ο τρόπος σκέψης των επιχειρηματιών απολύτως και μόνο να συνάγει το συμπέρασμα ότι οι κινήσεις γίνονται για να ευνοηθούν οι ανταγωνιστές τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα προσωπικό συμπέρασμα το οποίο τίνει στο μυαλό το δικό μου να γίνει ακλόνητο. Ακούω τις τελευταίες μέρες ότι μέσω του διαγωνισμού η κυβέρνηση θέλει να αποκλείσει το Α ή το Β κανάλι. Ουδέν ψευδέστερο και καλό άπαντες να μην παίζουν και με την τύχη των εργαζομένων. Είχαμε την ευκαιρία και παλαιότερα κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νομοσχεδίου και των προσπαθειών που κάναμε για να τελεσφορήσει η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά έχω να πω και προς τους εργαζόμενους και προς τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προεπιλογής για το διαγωνισμό. Είναι μια διαδικασία απολύτως αντικειμενικοποιημένη και το μόνο, αποκλειστικά το μόνο, που στέκεται μεταξύ ενός τηλεοπτικού σταθμού που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και μιας νόμιμης άδειας είναι το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Τίποτε άλλο. Η διάθεση δηλαδή του ιδιοκτήτη να πληρώσει το τίμημα στον διαγωνισμό που θα αποδώσει την άδεια. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα να παρέμβει στη διαδικασία. Ο διαγωνισμός είναι αντικειμενικός, κρυστάλλινος και θα είναι νομίζω και πρότυπο για άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.